Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου, συνεχίζομαι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρισκόμεθα εις το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του όλου βιβλίου, εις το 27ο, εις τον 4ο στίχον. Ο Παύλος, δέσμιος, μεταφέρεται στην Ρώμη για να δικαστεί από τον Κέσσαρα, επειδή επεκαλέστη τον Κέσσαρα. Και συνεπώς ήταν ένα είδος εφέσεως, κάνω έφεση, και κρίνω ακόμη ότι δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο του κάποιου τόπου, διότι κρίνω ότι αδικούμε, ότι δεν με βλέπουν καλά, μία ανεπάρχεια κρίνω, και έτσι επικαλούμε τον Κέσσαρα και έτσι πρέπει να πάω να δικαστώ εις τον Κέσσαρα, δηλαδή εις την Ρώμη, από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Έτσι παίρνει και κάποιο σχετικό έγγραφο, γιατί το είδαμε αυτό να το ζητάει ο Φίστος από τον Αγρίπα, ένα συνοδευτικόν, που λέγει τι να γράψω, εσύ ξέρεις καλύτερα τα των Ιουδαίων και τα του χριστιανισμού, να τον ακούσεις και να μου πεις τι να γράψω. Γι' αυτό ακριβώς ο Παύλος απελογήθη ούτως υπήν μπροστά εις τον Αγρίπα, ούτως υπήν, γιατί δεν ήταν πραγματική απολογία, αλλά απελογήθη ωστόσο. Και έτσι είχε την δυνατότητα ο Αγρίπας να πει στον Φίστον των Ρωμαίων έπαρχων για να γράψει στο συνοδευτικό περί τίνος επρόκειτο. Έτσι ανεχώρησαν. Μπήκανε σε ένα πλοίο, υπήρχαν και άλλοι κρατούμενοι, δεσμότε, όπως λέγαμε την περιμένη φορά. Ο εκατόνταρχος, Ιούλιος το όνομά του, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Βλέπετε, συναντούμε και καλούς στην ειδωλολατρία, αλλά και κακούς εις τον χριστιανισμό. Είναι δυστύχημα αυτό το πράγμα. Ο οποίος λέγει φιλανθρώπος χρυσάμενος, δηλαδή μεταχειρίζεται φιλάνθρωπα τον Παύλο. Και έτσι ήδη ταξιδεύουν. Βέβαια από την Κεσάρια στράφηκαν πρόσβοραν, και διαβάζω το χωρίον το 4ο. Κακήθεν ανακθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον, δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Δηλαδή από εκεί, λέγει, ανοιχτήκαμε, υπεπλέψαμε την Κύπρον. Εκείνο το υποπλέον εξημασία σημαίνει παράλια, παράλια, παραλιακός, δια τους εναντίους ανέμους. Οι αντίθετοι άνεμοι εμποδίζουν τον πλούν, το ταξίδι. Καταρχάς έπλεψαν προς βοράν, κατά μήκος της Φινίκης. Κατόπιν προσήγγισαν την Κύπρον, χωρίς όμως να επιβιβαστούν, συγγνώμη, χωρίς να αποβιβαστούν, έχοντας την Κύπρο στα αριστερά τους. Αφού πέρασαν όλο το μήκος της Κύπρου, εστράφησαν δυτικά. Και εκείνο το ακροτήριο, το μεγάλο της Κύπρου, εστράφησαν δυτικά. Πέρασαν το στενό που υπάρχει μεταξύ της Βορείου Κύπρου και της Μικράς Ασίας και ανοίξηκαν στο πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας. Βέβαια θα χρησιμοποιούμε ονόματα της αρχαιότητας. Σήμερα κάποια άλλα ονόματα υπάρχουν ή ό,τι όνομα από την αρχαιότητα διατηρείται. Όλη αυτή η διαδρομή σημειώνεται από τον Λουκάν με τη φράση «Ανακθέντες», από το «Ανοίγομαι», «Ανακθέντες», «Υπεπλέψαμε την Κύπρον».
υποπλέον σας είπα θα πει πλέον κοντά εις την ξηρά. Δεν απομακρύνομαι από την ξηρά. Και όπως ήδη είδαμε, οι άνεμοι ήσαν εναντίοι. Δηλαδή, για να στραφούν προς βοράν, οι άνεμοι ήσαν νότιοι. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα σχόλιο, ή μάλλον λέγει, γιατί μιλούσε ο Χρυσόστομος και κατεγράφησαν οι ομιλίες του. Κυριολεκτικώς λοιπόν είπε και όχι έγραψε: «Πάλιν πειρασμοί, πάλιν άνεμοι εναντίοι, ώρα δια πάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων. Εξέφυγε το δικαστήριο και περιπίπτουση ναυαγείο χειμώνος». Πάλι λέγει πειρασμοί, πάλι εναντίοι άνεμοι, αντίθετοι άνεμοι. Πρόσεξε, λέει ο Χρυσόστομος, ότι όλων των Αγίων ο βίος έτσι υφαίνεται. Θα του πω τη φράση: ώρα δια πάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων. Έτσι φαίνεται ο βίος των Αγίων, με τους πειρασμούς. Ξέφυγε από το δικαστήριο, τώρα πέφτουν στα χέρια χειμώνος και ναυαγίου. Έτσι βλέπουμε ότι μας εντυπωσιάζει αυτή η φράση του Χρυσοστόμου, εκείνο το διαπάντων ούτω των βίων των Αγίων ή φαινόμενων, και πρέπει κάποτε να το καταλάβουμε ότι πράγματι έτσι εξυφαίνεται ο βίος των Αγίων, με πειρασμούς, ποικίλους πειρασμούς, για εκείνους που εμείς διαμαρτυρόμεθα τόσο έντονα. Βέβαια, οι πειρασμοί αυτοί είναι πάντοτε εξωτερικοί, είναι έξω από την ψυχή του ανθρώπου και αποτελούν την αφορμή αναπτύξεως της αγιότητος. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος: «Πάσαν χαράν υγίσαστε, αδελφοί μου, να θεωρείτε πολύ χαρά, κάθε χαρά, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης, όταν πέσετε σε πολλούς και ποικίλους πειρασμούς, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, ας έχετε, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενη». Εδώ οι πειρασμοί είπαμε ότι είναι εξωτερικοί πειρασμοί. Όταν είναι εσωτερικοί, τότε ευχόμεθα να μην υπάρχουν. Και να το διασαφίσουμε, όταν λέμε στο Πάτερ ημών «και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών», το «εις ενέγγιση» είναι του «εις φέρω», του ρήματος «εις φέρω», «εις φέρω», που θα πει επιτρέπει, οδηγεί, αφήνει ο Θεός να πέσουμε στον πειρασμό. Αλλά τι πειρασμός? Γιατί δεν μας ρίχνει ο ίδιος ο Θεός τον πειρασμό, θα ήταν περίεργο πράγμα. Αλλά δεν μας πάει, αλλά απλώς το επιτρέπει ο Θεός να υπάρχει. Είναι ο εσωτερικός πειρασμός. Δηλαδή πειρασμοί από επιθυμίες βρώμικες, άσχημες κλπ. Πειρασμοί που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην αμαρτία. Έτσι πρέπει να ξεχωρίσουμε τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς πειρασμούς. Οι εσωτερικοί φευκταίοι, οι εξωτερικοί πειρασμοί είναι αναζητηταίοι. Γι' αυτό λέγει να θεωρείτε κάθε χαρά όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς, αδελφοί μου, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, που έτσι μάθαμε και γνωρίζουμε ότι οι πειρασμοί είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, αφήνοντας εμάς τους μαθητάς του, τους πιστούς του εις τον κόσμο αυτόν, να υποστούμε αυτούς τους πειρασμούς, είπε στην αρχιερατική του προσευχή: «Ουκ ερωτώ», αποτείνεται προς τον Πατέρα, «ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου,
αλλή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Δε παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο τους μαθητάς μου, αλλά να τους φυλάξεις όμως από τον πειρασμό. Έτσι και εμείς, επειδή είμαστε αδύναμοι, μπορεί να ευχόμεθα και να λέμε για έναν πειρασμό εξωτερικό, εννοείται, να φύγει. Θα πρέπει κάτι άλλο να ζητούμε. Να ζητούμε εκείνος που βρίσκεται στον πειρασμό αυτόν να έχει τη δύναμη να τον αντιμετωπίσει και όχι να φύγει ο πειρασμός. Προσέξατε το. Μόνον οι εσωτερικοί πειρασμοί πρέπει να φεύγουν, όχι οι εξωτερικοί. Αλλά εμείς όταν βρεθούμε σε πειρασμούς εξωτερικούς πάντοτε, αδικίας, διωγμού, συκοφαντίας, όλα αυτά, τότε εμείς αγανακτούμε με τέτοιους δυστυχώς πειρασμούς. Έχουμε συνεπώς μία λανθασμένη γνώση ότι αν γίνω χριστιανός θα είμαι κάτω από την προστασία του Θεού, που εκφράζεται με την ευημερία αλλά και την παραμέριση κάθε εμποδίου. Λάθος. Εδώ θα ευχόμουν κανείς να μην είναι, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην είναι. Αδελφοί που ήρθαν, προχώρησαν περισσότερο εις τον Χριστόν, ακριβώς για να γλιτώνουν από τους πειρασμούς. Λάθος. Λάθος. Θα έλεγα το αντίθετο και μην απογοητευτείτε. Από τη στιγμή που θα γίνω σωστός χριστιανός αρχίζουν οι πειρασμοί. Είναι κάτι που δεν το θέλει ο διάβολος. Μόνο που επειδή ο Θεός είναι μέγας παιδαγωγός και θέλει να μας παιδαγωγήσει εις το μεταλαβήν, που λέει στην προς Εβραίους, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, στην αρχή εμποδίζει τους πειρασμούς. Για να μην απογοητευτούμε. Όταν μας δει να οριμάζουμε, τότε τους αφήνει αυτούς τους πειρασμούς, ακριβώς για να μπορέσουμε να παιδαγωγηθούμε στις δυσκολίες και να μπορέσουμε να γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Είδατε τι λέει και ο Άγιος Ιάκωβος, ότι οι πειρασμοί αυτοί οδηγούν στο δοκίμιο της πίστεως, οδηγούν στην δοκιμασία, στη δοκιμή, όπως στο πολυτεχνείο παίρνουν τα διάφορα υλικά και τα δοκιμάζουν στην αντοχή τους. Αν είναι πίεσης, αν είναι έλξης, ό,τι είναι, να δοκιμάσουν ένα υλικό. Έτσι και εδώ. Αυτά είναι οι εξωτερικοί πειρασμοί για να δοκιμαστούμε πού φτάνουμε. Αυτό όμως μόνο ο Θεός το ξέρει, και εφόσον επιτρέπει ο Θεός έναν πείρασμο, σημαίνει ότι μπορούμε να σηκώσουμε τον πειρασμό. Αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε, είναι γιατί δεν έχουμε την υπομονή, άλλοι παράγοντες αναιρούν αυτήν την παιδαγωγική του Θεού. Προσέξτε, είναι σπουδαία αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σπουδαία αν θέλουμε να μείνουμε εις την πίστη. Συμφορές, θάνατοι, εμπόδια, δυσκολίες, απραγματοποίητη πόθη και ούτω καθεξής. Μη φοβόμαστε. Είναι δοκιμασίες αυτές όλες. Και το σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι? Ο Θεός κάνει τρεις κινήσεις. Όταν πρωτογίνεται κάποιος χριστιανός συνειδητός, λέω συνειδητός γιατί όλοι είμαστε χριστιανοί, βαπτισμένοι, αλλά πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε την ιδιότητά μας αυτή. Τότε από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τα πράγματα, τότε ο Χριστός είναι μπροστά μας. Όταν αρχίσουμε κάπως να οριμάζουμε, τότε ο Χριστός είναι πλάι μας. Πάντως το θέμα είναι ότι και μπροστά μας να είναι και πλάι μας, τον εβλέπουμε. Όταν οριμάσουμε περισσότερο και αυτό θα το κρίνει πάλι ο Χριστός, τότε θα πάει από πίσω μας και δεν θα τον βλέπουμε τον Χριστό. Θα μας αφήσει να ανοιχθούμε, ανάγομε, ανοιχθούμε εις το πέλαγος της ζωής. Όπως ανοίχθηκαν το πλοίο εδώ
εις το πέλαγος, θα δούμε τώρα την περιπέτειά τους παρακάτω. Έτσι λοιπόν μας αφήνει να ανοιχθούμε εις το πέλαγον του Δίου, στο πέλαγος του Δίου. Ναι, μην παραξενευόμεθα, αλλά να δεχθούμε με πολύ έτσι χαρά την παιδαγωγία του Θεού, όσο και αν είναι σκληρή. Θα ξαναπώ, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητός του. Και δεν πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας διαφορετική παιδαγωγική από εκείνη που ασκεί ο Θεός σε μας, και την οποία ανοιχνεύομαι μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, και της Παλαιάς και της Καινής. Δεν πρέπει να έχουμε διαφορετική, γιατί οι άλλες οι αγωγές είναι απλούστατα προϊόντα της ανθρωπίνης νοήσεως. Δεν θα ήθελα να βγάλουμε τελείως έξω μια αγωγή που οι άνθρωποι σκέπτονται, αλλά πολλές φορές υπάρχουν αγωγές που είναι αντίθετες εις την αγωγή του Θεού. Σε αυτό ας προσέξουμε πολύ. Εκείνο το «μη μαλώσεις το παιδί σου», «μη μαλώσεις το παιδί σου», γιατί λέει θα γίνει κομπλεξικό το παιδί σου, ας το να κάνει ό,τι θέλει, προς Θεού, προς Θεού, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έτσι θα πρέπει να έχουμε μία σωστή αντίληψη περί της αγωγής του Θεού σε μας, και να μην νομίζουμε ότι πρέπει όλα πάντοτε να πηγαίνουν καλά, ότι πρέπει πάντοτε να ευημερούμε. Όχι, όχι. Βλέπετε, καλά κάνουμε, αλλά φοβάμαι όμως ότι στο βάθος δεν κάνουμε καλά. Μπαίνουμε μέσα στο ναό, ανάβουμε ένα κερί και παρακάλαμε τον Θεό για διάφορα πράγματα. Κυρίως να έχουμε υγεία, να μην αρρωστήσουμε δηλαδή, να πηγαίνουν όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Και σταθεί. Ας αρχίσουμε να αλλάζουμε αντίληψη, και πολλές φορές δεν καθόμαστε στη Θεία Λειτουργία, αρκούμεθα στο να ανάψουμε το κερί μας, ώστε ο Θεός να μας τα πηγαίνει όλα δεξιά. Αυτή είναι μία, θα λέγαμε, πνευματικότητα εκτροχιασμένη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι πνευματική ζωή. Δεν θέλω να πω να μην ζητήσουμε το θέμα της υγείας μας. Εγώ ίδιος πολλές φορές που στέλνω κάποιο σημείο μας εσάς, εύχομαι να σας δίνει ο Κύριος υγεία. Δεν υπάρχει θέμα. Εσείς μου το εύχεστε σε μένα, εγώ σε εσάς. Παρακαλούμε το Θεό να έχουμε υγεία. Στην Αγία Γραφή δεν είναι μια επιστολή του Αγίου Ιωάννου που λέει υγείενε, υγείενε, να έχεις υγεία. Δεν τελειώνουν οι επιστολές με το έρωσθε. Είναι του ρόνιμι, έρωσθε. Δηλαδή να έχετε υγεία, να έχετε ρόμιν, να έχετε υγεία. Το αντίθετο είναι το άρρωστος, με το στερητικό άλφα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε υγεία, αλλά εάν δεν τη δίδει ο Θεός την υγεία ή ό,τι άλλο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαμαρτυρόμεθα. Και δεν πρέπει να μένουμε ειδικά σε αυτά τα αιτήματα. Κυρίως να ζητούμε την πνευματική μας υγεία, να γνωρίσουμε περισσότερο τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ας αλλάξουμε αντίληψη, διότι η ζωή των Αγίων κατά των Ιερών Χρυσόστομων είναι υφαινομένη, υφαίνω, πώς υφαίνομαι το ύφος μας, υφαινομένη με τους πειρασμούς. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στον πέμπτο στίχο. Τότε πέλαγος το κατά την κηλικίαν και παμφιλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εις μοίρα της λυκείας. Άφησαν την παραλιακή, θα λέγαμε, πλεύση κατά μήκος της Φινίκης, έστριψαν δυτικά. Έχετε το χάρτη της Μικράς Ασίας. Τώρα είναι αντίθετο από αυτό που σας σχεδιάζω εγώ στον αέρα. Είναι η Μικρά Ασία, είναι η Συρία, η Φινίκη και τα λοιπά κάτω, Παλαιστίνη και λοιπά. Εδώ είναι η Κύπρος, πνέουν προς βοράν,
στρίβουν προς δίς μας και βρίσκονται εις το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφιλίας, δύο επαρχίες της Μικράς Ασίας. Όταν λέμε πέλαγος, εννοούμε την ανοιχτή θάλασσα και που είναι απομεμακρυσμένη βεβαίως από την ξηρά. Και τούτο γιατί ήθελαν, το έκαναν αυτό, επιχείρημα ήταν, εγχείρημα ήταν, για να επωφεληθούν των καταλλήλων ανέμων. Αυτό ζητούσαν. Κατόπιν έπνευσαν πρόσβοραν, παρέκαμψαν την Μικρά Ασία και πήγαν πρόσβοραν και ακτοπλοούντες, πηγαίνοντας πλάι στην ξηρά, έφτασαν εις τα μοίρα. Αυτό το διαπλέο σημαίνει ότι έπλευσαν διά του πελάγους, διαπλέο, διαμέσου του πελάγους, και έφτασαν εις την ακτή των μοίρων. Τα μοίρα ήσαν κτισμένα σε λόφο και απήχον από την θάλασσα μόλις 4 χιλιόμετρα. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, το λιμάνι των μοίρων, εκεί που ήταν επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια που διακινούσαν το συτεμπόριο μεταξύ της Αιγύπτου και της Ρώμης. Προσέξτε, Αιγύπτου και Ρώμης. Περνούσαν πάνω από την Κύπρο, από την Κρήτη, για να πάνε στην Ιταλία. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί. Στον έκτο στίχο πηγαίνουμε, κακή, στο λιμάνι δηλαδή των Μύρων, κακή, δηλαδή και εκεί, Ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων, Αλεξανδρίνων, πλέον εις την Ιταλία, ανεβίβασεν ημάς εις αυτό. Δηλαδή, εκεί στο λιμάνι των Μύρων, της Λυκίας, ο εκατόνταρχος, ο υπεύθυνος δια την παράδοση των δεσμοτών εις την Ιταλία, βρήκε άλλο πλοίο, όχι με εκείνο που μέχρι τώρα ήσαν και που προέρχεται από το λιμάνι της Αλεξανδρίας, φορτωμένο με σιτάρι και με προορισμό την Ιταλία. Το πλοίο αυτό έφτασε εκεί, εις το λιμάνι των Μοίρων, ένα των εναντίον ανέμων. Δηλαδή, έπρεπε αυτό να ταξίδευε ίσως και κατευθείαν προς Ιταλία. Δεν μπορούσε όμως. Γι' αυτό κατέφυγε κατά μήκος των ακτών, πέρασε την Κρήτη και ήταν από το πάνω μέρος της Κρήτης, δηλαδή από το βόρειο μέρος της Κρήτης. Γιατί συνήθως τα μεγάλα πλοία με πολύ φορτίο, όσο μπορούσαν τότε εκείνα τα πλοία να σηκώσουν φορτίο, ξεκινώντας από την Αλεξάνδρεια, άφηναν δεξιά την Κρήτη, το δεξί τους χέρι, πάντα έχετε το νου σας την εικόνα του χάρτου, άφηναν δεξιά την Κρήτη και ταξίδευαν κατευθείαν στην Ιταλία. Ήταν μεγάλα πλοία. Τα εμπορικά αυτά πλοία, στο οποίο μπήκε και ο Παύλος και όλοι οι άλλοι δεσμότες, ήσαν βαριά πλοία και είχαν ένα περίπου σχήμα στρογγυλό, δηλαδή είχαν μια ευρία κοιλία για να έχουν μεγάλη χωρητικότητα στα εμπορεύματα. Ήσαν συνεπώς πλοία βραδικίνητα και κάτω από πολύ ευνοϊκές συνθήκες, ούριος, άνεμος κλπ, ανέπτυσαν ταχύτητα 6 ναυτικά μίλια. Την ώρα σε ένα τέτοιο πλοίο ο εκατόνταρχος ενεβίβασεν, δηλαδή επεβίβασεν, βάζει το ενεβίβασεν το κείμενο, επί του πλοίου όλους τους δεσμότας. Και πηγαίνουμε στον 7ο και τον 8ο στίχο. Εν ικανές δε ημπέρες βραδιπλοούντες και μόλις γενόμενοι κατά την κίνδον, συγγνώμη, κατά την κνίδον,
μη προσεόντος ημάς του ανέμου, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά Σαλμόνιν. Μόλις τε παραλεγόμενοι αυτήν ήλθομεν εις τόπον τίνα, καλούμενον καλούς λιμένας, ο εγγύς την πόλης Λασέα. Εδώ θα συναντήσουμε μερικούς ναυτικούς όρους που βάζει ο Λουκάς, ο αγαπητός Λουκάς. Αγαπητός ονομάστηκε από τον Παύλο, ναι, σε μια επιστολή, ο αγαπητός Λουκάς. Όπως βραδιπλοούντες, όπως μη προσεόντος ημάς του ανέμου, όπως υπεπλέψαμε ή παραλεγόμενοι. Λάμδα, καλά το ακούσατε, παραλεγόμενοι. Εδώ θαυμάζουμε το Λουκά πραγματικά και με την ακρίβεια και τη γνώση των ναυτικών όρων, αλλά και τη γνώση των διαφόρων τόπων που προσεγγίζουν ή δεν προσεγγίζουν, αφήνουν αριστερά τους ή δεξιά τους, δηλαδή βλέπουμε να είναι ενημερωμένος ναυτικά. Ο Λουκάς κρατούσε ημερολόγιο. Βέβαια δεν το γράφει πουθενά, το υποθέτομαι, διότι κρατούσε σημειώσεις αργότερα με βάση αυτές τις σημειώσεις και κατά τη συνήθεια της εποχής θα το αφιερώσει σε κάποιο πρόσωπο, όπως το γράφει εκεί στο προήμιον των πράξεων, και κατόπιν βεβαίως θα πλουτίσει αυτές τις σημειώσεις. Το ίδιο πράγμα έκανε ο Λουκάς και στο θέμα του Ευαγγελίου του. Βρήκε την Θεοτόκον, πήρε πολλές πληροφορίες, κράτησε σημειώσεις κλπ. Κλπ. Και κατόπιν συνέταξε το Ευαγγελίο του. Ήταν δηλαδή ο Λουκάς τύπος που τα πάντα τον ενδιέφερον και το πιο μικρό πραγματάκι. Ήταν γιατρός, όπως ο γιατρός δεν μένει αδιάφορος σε κάποιο φαινόμενο στο σώμα του ασθενούς. Κάθε τι για τον Λουκά είχε κάτι να πει. Μετύχε δε, όπως το βλέπουμε, εις τα κοινά. Γιατί ό,τι γινόταν μες στο πλοίο τον ενδιέφερε και τον αφορούσε και τους επιβάτες του. Όλα τον ενδιέφεραν. Ρωτούσε, μάθαινε, έγραφε. Είναι πολύ σπουδαίο αλήθεια για τον χριστιανό, τουλάχιστον για όποιον χριστιανό θα το είχε αυτό, να έχει μία μετοχή στα κοινά, να τον ενδιαφέρουν όλα. Σε μία κοινωνία ή σε μία πολιτεία ασφαλώς υπάρχουν κοινά, είτε αυτά είναι δυσμενή είτε είναι αγαθά. Ο χριστιανός πρέπει να ενημερούνται, να γνωρίζει, να μην λέγει δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην πόλη μου, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτεία μου, δηλαδή στο κράτος μου, στην πολιτεία μου. Όχι, γιατί δεν είναι έξω από τα ενδιαφέροντα του κάθε πολίτη τι συμβαίνει στην πολιτεία του. Προσέξατε αυτό, έχει σημασία. Δεν χρειάζεται περισσότερο να σας αναλύσω, να ξέρω πώς κινούνται εκείνοι που κυβερνούν, τι κάνουν, ποιοι αποδεικνύονται. Αύριο θα κληθώ να ψηφίσω, πρέπει να ξέρω. Θα κληθώ και εγώ να υπηρετήσω τον τόπο μου σαν δημοτικό σύμβουλο, σαν δεν ξέρω τι, ό,τι είναι. Πρέπει λοιπόν να είμαι γνώστης των πραγμάτων.